αυτή δεν ήταν μια πολύ φυσική στιγμή, τέλος πάντων, πολύ χαλαρή να το πω έτσι. Αλλά όλα αυτά θα μας τα πει η Βασιλική μας, η οποία είναι μαζί μας, είναι επικοινωνιολόγος, είναι σε ζωντανή σύνδεση μέσω Skype. Βασιλική μου, τι λες, Βασιλική Χριστοφή, λοιπόν, έτσι να μας πει πώς τα έχει δει. Βασιλική καλό μου, χρόνια απόγευμα. Πολλά. Χρόνια πολλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Βασιλική μου, θέλουμε με βάση τη γλώσσα του σώματος που διαβάζεις πολύ καλά, να μας πεις πώς είδες εσύ τη συνύπαρξη των δύο κυριών επί σκηνής. Βασικά είναι το νούμερο ένα πράγμα επικοινωνιακό που έχουν κάνει. Δηλαδή είναι από τα πιο παλιά τρίκ. Όταν θέλεις να δημιουργήσεις ενδιαφέρον κτλ., κάνεις κάτι το οποίο θα τραβήξει την προσοχή των περισσότερων. Και εδώ και τρεις μέρες τα περισσότερα site και τα λοιπά μιλούν για αυτό το πράγμα. Οπότε το ότι τη συγκεκριμένη στιγμή επέλεξαν να τις βάλουν στο συγκεκριμένη σκηνή είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι αναμένεται να έρθουν και άλλα πράγματα μεταξύ τους. Ναι, μπορεί και να δούμε μια συνεργασία, κανείς δεν ξέρει. Ναι. Από την άλλη να σας πω ότι εμένα που το πρόσεξα το βίντεο και μου φάνηκε... Αρχικά η Βύση φαινόταν ότι είχε περισσότερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με την Βανδύ. Ναι. Ήταν ξεκάθαρο. Φαινόταν και περισσότερη εμπειρία, δηλαδή έδειχνε κάτι πολύ ωραίο κτλ. Η αγκαλιά ήταν αληθινή. Ναι. Η αγκαλιά. Όπως είπες και εσύ, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν χαλαρό, ήταν φτιαχτό, γιατί και οι δύο, όπως είδατε, είχαν συγκεκριμένη στάση για να φαίνονται από το καλό το προφίλ. Δεν έφτασε σε τέτοια ανάλυση, Βασιλική μου. Ναι. Απλά ένιωσα ότι δεν ήταν πολύ χαλαρό το κλίμα, ότι ήταν λίγο, ακόμη και ατάκες και λοιπά, ήταν πρόβας ατάκες. Μπράβο, ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, εγώ όταν το είχα δει την επόμενη μέρα, μου φάνηκε ότι το είχαν κάνει πάρα πολλές φορές, ξέρεις, να πούν τις ατάκες για το σοφάκι και τα λοιπά και μετά να το πούν προς τα έξω. Εκεί μου φάνηκε εμένα αυθόρμητο, να σου πω την αλήθεια, αλλά εσύ είσαι επικοινωνιολόγος, εσύ ξέρεις. Ναι, γενικότερα ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, οπότε γι' αυτό σας λέω από τα παλιά επικοινωνιακά τρίκ, που έπεται κάτι πολύ μεγαλύτερο μετά. Για να δούμε, αν λοιπόν. Δείτε αυτό και με το φιλί που είχε δοθεί και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο κάνουν πάρα πολλές τραγουδίστρες στο εξωτερικό για να τραβήξουν την προσοχή όταν θα δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Εντάξει, Άννα Βύση το έχει ξανακάνει αυτό στο παρελθόν. Δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Πολύ ωραία. Η Μαντώνα το είχε κάνει πρώτη. Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Τότε είχε σχολιαστεί. Μετά περνούσε παρατήρητο. Με την Britney Spears, ναι. Και πολύ την Αγγιλέρα. Δεν θυμάμαι τόσες λεπτομέρειες. Ήταν και οι δύο μαζί το 2003. Ναι. Ωραία, Βασιλική μου, άρα εσύ γενικότερα πώς το είδες? Εγώ το είδα ότι ήταν φτιαχτό, ήταν στημένο. Υπήρχαν κάποιες στιγμές αλήθειας όταν αγκαλιάστηκαν, όταν κρατούσε κάποια στιγμή μία το χέρι της άλλης, αλλά μου φάνηκε ότι ήταν στημένο. Το ότι δεν άλλαξαν θέση η κάθε μία, ότι η μία ήταν στα δεξιά, η άλλη στα αριστερά. Εντάξει, αυτό έχουν τις θέσεις τους τηλεοπτικά, μπορώ να το καταλάβω, αν και τώρα είδαμε μία αλλαγή στις θέσεις. Και αμέσως θα φύγει. Ναι. Μα προφανώς, Βασιλική μου, προφανώς έχουν κάνει πρόβες. Ναι. Άρα ήταν στην πίστα, ήταν φτιαχτό. Η χημεία των σωμάτων τους, αν όντως αυτό ήταν αληθινό, αλλά μας είπες ότι φαινόταν να είναι αληθινό. Αυτό έγραψαν άλλωστε και οι δύο στο Instagram. Κάποιες στιγμές ήταν αληθινές, κάποιες άλλες φαινόταν ότι ήταν ψεύτικες, ότι προσποιήθηκαν για να το κάνουν. Ναι, μάλιστα. Βασιλική μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Χριστάνα μου, θέλω να σου πω ότι με το που τελείωσαν